Χαίρετε, ονομάζομαι Θοδωρή Γούτα και εκ μέρου τη συγγραφική ομάδα, η οποία αποτελείται από τους κυρίους Τρικαλιώτη, Γρηγοριάδη και μένα, θα σας παρουσιάσω το Σχολικό Σύστημα Προώθηση Θετική Συμπεριφορά, ένα πρόγραμμα παρέμβαση στο Δημοτικό Σχολείο. Τα θέματα τη παρουσίαση περιλαμβάνουν το θεωρητικό υπόβαθρο της συγκεκριμένης σχολικής παρέμβασης, την περιγραφή του σχολικού συστήματος πρόθεση, την αναφορά στο ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται στα δημοτικά σχολεία, καθώς και τους στόχους, τη μεθοδολογία και τα εργαλεία έρευνας τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε. Ερευνητικά ευρήματα δείχνουν ότι η επιβολή ποινών στο σχολείο, όπως για παράδειγμα οι απομακρύνσεις και οι αποβόλες από την τάξη, δεν συμβάλλουν στη δημιουργία θετικού σχολικού κλίματο. Επιπρόσθετα, η τιμωρίαση των μαθητών που παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφορά, χωρί την ταυτόχρονη ύπαρξη πλαισίου υποστήριξη τη θετική του συμπεριφορά στο σχολείο, συσχετίζεται με αυξημένη επιθετικότητα, απουσίε, καθυστερημένη προσέλευση των μαθητών και σχολική διαρροή. Η αποτυχία των τιμωρητικών μέτρων να μειώσουν τις διαταρακτικές αυτές συμπεριφορές στο σχολικό περιβάλλον οδήγησε στην εφαρμογή εναλλακτικών στρατηγικών διαχείρισης. Μία από τις περισσότερο διαδεδομένες από τις παραπάνω στρατηγικές αποτελεί το σχολικό σύστημα πρόθεσης θετικής συμπεριφοράς, το οποίο εφαρμόζεται σε χιλιάδες σχολεία παγκοσμίω. Η ανάπτυξη του πρόθεση βασίστηκε στην προσέγγιση της πρόληψης, σε ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τη βελτίωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, στην ομοθετική πίεση για την αποτροπή της προβληματικής και βίαιης συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον, στην αντίληψη της συμπερίληψης και στην επικράτηση των ανθρωποκεντρικών αξιών και την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στον χώρο της εκπαίδευσης. Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν περιορισμό της εκδήλωσης των προβληματικών συμπεριφορών των μαθητών καθώς και βελτίωση στα μαθησιακά τους αποτελέσματα σε όσα σχολεία εφαρμόστηκε το σχολικό σύστημα πρόθεση. Το πρόθεση, ένα σύστημα παρέμβασης με σκοπό τη δημιουργία θετικού σχολικού κλίματος, στοχεύει στην οικοδόμηση κοινών προσδοκιών για τη συμπεριφορά όλων των μαθητών και τη βελτίωση της κοινωνικής του συμπεριφοράς. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις προληπτικού χαρακτήρα σε τρία επίπεδα. Το επίπεδο της πρωτογενούς πρόληψης, το επίπεδο της δευτερογενούς πρόληψης και αυτό της τριτογενούς πρόληψης. Συστατικά στοιχεία του σχολικού συστήματος πρόθεση αποτελεί η προώθηση της θετικής συμπεριφοράς των μαθητών βάσει ενός κοινά αποδεκτού συστήματος αναγνώρισης, το οποίο θα ισχύει τόσο σε ατομικό όσο και ομαδικό επίπεδο. Επίσης, η λεκτική αιτιολόγηση αποτελεί την καρδιά του σχολικού συστήματος πρόθεση, ταυτόχρονα με την επίδοση υλικών ενισχυτών στους μαθητές, τη στιγμή που συμπεριφέρονται με τον προβλεπόμενο τρόπο. Ο εκπαιδευτικός είναι αυτός ο οποίος καταγράφει τις ατομικές και ομαδικές ανταμοιβέ των μαθητών και τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν χρησιμοποιούνται για πιθανούς επανασχεδιασμούς της εφαρμογής της παρέμβασης. Το πρώτο επίπεδο του σχολικού συστήματος πρόθεση, η πρωτογενής δηλαδή πρόληψη, αναδιαμορφώνει το σχολικό περιβάλλον με στόχο να βελτιωθεί η ποιότητά του. Δημιουργεί επίσης θετικό σχολικό κλίμα, το οποίο καθίσταται προβλέψιμο, συνεκτικό και ασφαλές τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές. Στο πλαίσιο αυτού του θετικού σχολικού κλίματος, οι μαθητές συμπεριφέρονται πλέον κατάλληλα απέναντι στους μαθητέ αλλά και τους εκπαιδευτικούς τους. Το πρόθεση περιλαμβάνει τη διδασκαλία ενός μικρού αριθμού προσδοκιών συμπεριφοράς των μαθητών, ένα σύστημα αναγνώρισης και επιβράβευσης των θετικών συμπεριφορών και τη συλλογή των δεδομένων και τη λήψη αποφάσεων. Είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι σε αυτού του είδους την παρέμβαση συμμετέχουν όλοι οι μαθητές του σχολείου Βέβαια, στην πρωτογενή πρόληψη ανταποκρίνεται περίπου το 80 με 90% των μαθητών σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα τα οποία διατίθενται. Στο δεύτερο επίπεδο πρόληψης, στη δευτερογενή δηλαδή πρόληψη, εφαρμόζονται στρατηγικές και τεχνικές που υποστηρίζουν και ενδυναμώνουν τους μαθητές, οι οποίοι συνεχίζουν να εμφανίζουν προβλήματα συμπεριφοράς παρά τη συμμετοχή τους στο πρώτο επίπεδο πρόληψης. Απευθύνεται στο 10 με 15% των μαθητών ενός σχολείου, οι οποίοι υποφελούνται από την πρόσθετη υποστήριξη που περιλαμβάνει πιο συχνές προτροπές, υψηλότερο ποσοστό θετικής αναγνώρισης και την αυξημένη εκπαίδευσή τους τόσο στις προσδοκίες συμπεριφορά όσο και στην ικανότητα αυτορύθμισής τους. Όμως, παρά τη συμμετοχή των μαθητών στα δύο επίπεδα πρωτογενούς και δευτερογενούς παρέμβασης, τα ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι το 1 με 5% των παιδιών συνεχίζουν να παρουσιάζουν σημαντικό έλλειμμα κοινωνικών δεξιοτήτων και χρειάζονται περισσότερο εντατική και εξατομικευμένη υποστήριξη. Επομένως, στο τρίτο επίπεδο πρόληψης διαμορφώνονται εξατομικευμένες αξιολογήσεις με στόχο τον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου ατομικού σχεδίου υποστήριξης των μαθητών. Έτσι λοιπόν για την αποτελεσματική διαχείριση του σχεδίου απαιτείται μία ομάδα εκπαιδευτικών η οποία οργανώνεται με έναν δικό της αυτοτελή τρόπο προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μαθητών για τους οποίους έχουν εκπονηθεί σχετικά προγράμματα παρέμβασης. Η εφαρμογή του πρόθεση βελτιώνει την επαγγελματική ευημερία των εκπαιδευτικών καθώς και τη συλλογική αυτοαποτελεσματικότητά τους. Η ευημερία των εκπαιδευτικών ορίζεται ως μια θετική συναισθηματική κατάσταση που είναι αποτέλεσμα αφενός της αρμονίας μεταξύ του συνόλου συγκεκριμένων περιβαλλοντικών παραγόντων και αφετέρου των προσωπικών αναγκών και προσδοκιών των εκπαιδευτικών. Η συλλογική αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών συνδέεται άμεσα με την επαγγελματική του ευημερία και αφορά στις πεπιθήσεις τους σχετικά με το κατά πόσο συλλογικά συμβάλλουν στην επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων από τους μαθητές τους. Τέλος, το σχολικό κλίμα είναι αυτό το οποίο αντικατοπτρίζει την ποιότητα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ μαθητών και μεταξύ ενηλίκων και μαθητών. Η εφαρμογή του πρώτου επίπεδου του πρόθεση ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020 στο πλαίσιο του τριετούς Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος Στρατηγικών Συμπράξεων Erasmus Plus 3 με τον τίτλο θετικά ενταξιακά και ισότιμα μαθησιακά περιβάλλοντα μέσω της προσέγγισης σχολικό σύστημα προώθησης θετικής συμπεριφοράς. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 11 εταίροι από Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία και Φιλανδία. Οι συμμετέχοντες φορείς από την Ελλάδα είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κεντρικής Μακεδονίας. Το πρώτο επίπεδο του πρόθεση εφαρμόζουν πιλωτικά 30 δημοτικά σχολεία από το πρώτο και το δεύτερο περιφερειακά κέντρα εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Μετά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σχετικά με την εφαρμογή του, εκπαιδευτικοί και μαθητές δημιούργησαν σύντομα, κατανοητά και με θετικό τρόπο διατυπωμένα μηνύματα παρακίνησης σχετικά με το όραμα, τις αξίες και τις προωθούμενες συμπεριφορές. Τα μηνύματα αναρτήθηκαν σε εμφανή σημεία του σχολικού κτηρίου και οι εκπαιδευτικοί ξεκίνησαν τη διδασκαλία το περισσότερο τεσσάρων αναμενόμενων συμπεριφορών σύμφωνα με το όραμα και τις σχολικές αξίες που είχαν επιλεγεί. Στόχοι της έρευνας είναι η αξιολόγηση της εφαρμογής των διαδικασιών υλοποίησης του πρώτου επίπεδου του πρόθεση, η διερεύνηση τυχών επίδρασης του προγράμματος στο κλίμα των 30 σχολείων και η διερεύνηση τυχών επίδρασης στην επαγγελματική ευημερία και στη συλλογική αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην παρέμβαση. Στην έρευνα συμμετέχουν 30 δημοτικά σχολεία, τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον ήδη από τον Ιούνιο του 2019. Τα 30 σχολεία χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ισοπληθείς ομάδες, την ομάδα ελέγχου και την ομάδα την πειραματική. Οι μετρήσεις γίνονται δύο φορές, μία πριν την εφαρμογή της παρέμβασης και μία μετά το πέρας αυτής. Συγκεκριμένα και στις δύο φάσεις μετρήσεων χρησιμοποιούνται τα παρακάτω εργαλεία. Το εργαλείο της εφαρμογής διαδικασιών πρωτογενούς πρόληψης, το οποίο αποτελείται από 15 αντικείμενα συνολικά, αξιολογούνται με 0, 1 και 2, καθώς δηλώνουν την ανυπαρξία, τη μερική και την πλήρη υλοποίηση του κριτηρίου στα οποία αναφέρονται. Ο δείκτης αξιοπιστίας του συγκεκριμένου εργαλείου υπολογίζεται στο 0,87. Το δεύτερο εργαλείο αφορά στην αξιολόγηση των διαδικασιών της πρωτογενούς πρόληψης και αποτελείται από 28 αντικείμενα, τα οποία αποτιμούν την ακαιρεότητα της υλοποίηση του πρόθεση. Ο δείκτης αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής του εργαλείου αυτού έχει υπολογιστεί στο 0,96 και ο δείκτης αξιοπιστίας στο 0,97. Τα δύο αυτά πρώτα εργαλεία της έρευνας συμπληρώνονται από τους διευθυντές και τις διευθύντριες των σχολείων τα οποία συμμετέχουν στην παρέμβαση. Το τρίτο εργαλείο αφορά στην κλίμακα αξιολόγησης υποκειμενικής ευημερίας των εκπαιδευτικών. Αποτελείται συνολικά από 8 αντικείμενα, τα οποία παρατίθενται σε προτάσεις μίας τετράβαθμης κλίμακας Likert και η αξιοπιστία της κλίμακας με το δίχτυ Κρόμπαχ Α υπολογίζεται συνολικά στο 0,83%. Τέταρτο εργαλείο είναι η κλίμακα της συλλογική αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών, η οποία αποτελείται από 12 αντικείμενα, τα οποία αφορούν στις στρατηγικές διδασκαλίες των εκπαιδευτικών και την πειθαρχία των μαθητών σε δηλώσεις πεντάβαθμης κλίμακας Likert. Στο εργαλείο αυτό, η αξιοπιστία της γενικής κλίμακας με το δείκτη Krobachs α υπολογίζεται στο 0,97. Τέλος, το πέμπτο εργαλείο είναι η κλίμακα της αξιολόγησης αντιλήψεων εκπαιδευτικών για το σχολικό κλίμα, η οποία περιλαμβάνει 21 αντικείμενα σε μια πεντάβαθμη κλίμακα πάλι τύπου Likert και με βαθμό αξιοπιστίας στο 0,90. Τα συγκεκριμένα εργαλεία τα απαντούν οι εκπαιδευτικοί αφού πρώτα συμπληρώσουν τα δημογραφικά του στοιχεία. Η συλλογή των δεδομένων θεωρούσαμε ότι θα ολοκληρώνονταν τον Ιούνιο του 2020, αλλά λόγω της πανδημίας δεν καταφέραμε την συλλογή των δεδομένων. Η παρέμβαση ευελπιστούμε ότι θα ξεκινήσει εκ νέου το Σεπτέμβριο του 2020 με το άνοιγμα των σχολείων. Η παρουσίαση αυτή αφορούσε... Την ερευνητική πρόταση σχετικά με το σχολικό σύστημα προώθηση θετική συμπεριφορά, ένα πρόγραμμα παρέμβαση στο Δημοτικό Σχολείο. Σα ευχαριστούμε πολύ.